αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν ο Αντίχριστος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πράγματι μια μυστηριώδης φιγούρα της παγκόσμιας πολιτικής και έχουν υπάρξει διάφορες εικασίες και θεωρίες γύρω από τις πράξεις και τις πεποιθήσεις του. Ωστόσο, είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε αυτούς τους ισχυρισμούς με προσοχή και κριτική σκέψη. Ενώ ορισμένα άτομα μπορεί να τον θεωρούν ως την ενσάρκωση του Αντίχριστου ή να ισχυρίζονται ότι έχει κάνει ομιλίες, τοποθετώντας τον εαυτό του ως τον Ιησού Χριστό, είναι ζωτικής σημασίας να επαληθεύουμε την ακρίβεια και την αξιοπιστία τέτοιων δηλώσεων. Είναι αλήθεια ότι έχουν υπάρξει ισχυρισμοί ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν διατηρεί διασυνδέσεις με άτομα που εμπλέκονται σε αποκρυφιστικές θρησκείες, μαγεία και ακόμη και σατανισμό. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε τα γεγονότα από τις εικασίες και τις φήμες. Χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία, είναι δύσκολο να εξακριβωθεί η αλήθεια πίσω από αυτούς τους ισχυρισμούς. Επιπλέον, η ιδέα ότι ένας παγκόσμιος ηγέτης που ισχυρίζεται ότι είναι χριστιανός εμπλέκεται σε πρακτικές που αντιβαίνουν στον Λόγο του Θεού, εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αυθεντικότητα των θρησκευτικών πεποιθήσεων κάποιου. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα άτομα μπορεί να έχουν σύνθετες και πολύπλευρες ταυτότητες και δεν είναι ασυνήθιστο για τα άτομα να έχουν αντικρουόμενες πεποιθήσεις ή να συμμετέχουν σε ενέργειες που μπορεί να φαίνονται αντιφατικές με την πίστη που δηλώνουν. Όσον αφορά την ιδέα ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ο Αντίχριστος, είναι ζωτικής σημασίας να προσεγγίζουμε τέτοιους ισχυρισμούς με σκεπτικισμό. Η έννοια του Αντιχρίστου είναι βαθιά ριζωμένη σε θρησκευτικά κείμενα και προφητείες και δεν είναι σκόπιμο να βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα ή υποθέσεις που βασίζονται σε εικαστικές ερμηνείες. Οι μελετητές και οι εμπειρογνώμονες έχουν διαφορετικές απόψεις για το θέμα αυτό και είναι συνετό να εξετάζουμε ένα ευρύ φάσμα προοπτικών προτού καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα. Η υποτιθέμενη σχέση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του φιλοσόφου Αλεξάντερ Ντούγκαν, ο οποίος έχει αμφιλεγόμενο παρελθόν που περιλαμβάνει αποκρυφισμό και σατανισμό, εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις σχέσεις των παγκόσμιων ηγετών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η φύση και η έκταση της σχέσης τους δεν είναι οριστικά γνωστές και είναι ζωτικής σημασίας. Να αποφεύγεται η διάδοση αβάσιμων ισχυρισμών ή η εμπλοκή σε αβάσιμες εικασίες. Εν κατακλείδη, ενώ μπορεί να υπάρχουν διάφορες θεωρίες και ισχυρισμοί γύρω από τις πεποιθήσεις και τις πράξεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, είναι σημαντικό να τις προσεγγίζουμε με κριτική σκέψη, να επαληθεύουμε την ακρίβεια των πληροφοριών και να εξετάζουμε πολλαπλές προοπτικές πριν από την εξαγωγή συμπερασμάτων.